Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διάλειμμά μας και ήδη εδώ έχουμε αρχίσει την κουβέντα, όπως γίνεται πάντοτε, όταν βρίσκονται τρεις καλοί φίλοι, οι οποίοι είναι και στο ίδιο επάγγελμα, έχουν δηλαδή την ίδια επαγγελματική διαστροφή. Μαζί μου, Απόστολος Τσίας, από την ηλεκτρονική έκδοση της Μακεδονίας, οικονομικός συντάκτης και γνωστός δημοσιογράφος, και Βαγγέλης Πλάκας, πολιτικός συντάκτης από την Εφημερίδα Μακεδονία και τη Δημοτική Τηλεόραση. Το φίλε, τι συμπέρασμα ήταν τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι η αλήθεια, έτσι όπως λέγεται, αλήθεια, από τις παρέες των δημοσιογράφων. Αστείευαμε. Βαγγέλη, πρέπει να πούμε, και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, εμείς το κάναμε και χθες το θέμα, το αναδείξαμε, για την ιστορία της TV 100. Ναι, ευχαρίστως. Πού βρισκόμαστε, έχουμε κάτι νεότερο? Όχι, σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή την ώρα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, μπήκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό που έχει ζητήσει η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, νομίζω πλέον το σύνολο της πόλης που μέσα από τους εκπροσώπους φορέων, αυτοδιοικητικών, πολιτικών παραγόντων, οικονομικών παραγόντων και άλλων που κατά καιρούς έτσι βρίσκουν έκφραση μέσα από τον διάβλο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, και ευχαριστώ και εσάς που το θέτετε το θέμα, είναι να υπάρχει μια τροπολογία η οποία να μην μετατρέπει τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι ειδικού σκοπού για να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ανώνυμες εταιρείες. Ποιο είναι το ακριβώς ζήτημα? Ο καινούριος νόμος για τα ΜΜΕ λέει ότι αίτηση για άδεια μπορούν να υποβάλουν μόνο ανώνυμες εταιρείες. Αυτό δεν είναι το θέμα μας, αυτό δεν συζητάμε. Ακριβώς. Αλλά αν γίνει ανώνυμη εταιρεία, πάβει αυτομάτως το δικαίωμα να μπορεί να στηριχθεί οικονομικά από το Δήμο. Μάλιστα. Τώρα, στο παρασκήνιο γίνεται τίποτα? Υπάρχει πολλή δουλειά από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν. Από ό,τι είδαμε το πρωί, εισηγητής της πλειοψηφίας είναι ο Σωκράτης ο Φάμελος, εδώ, δικός μας. Β' Θεσσαλονίκη. Όχι, τοποθετήθηκε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Δεν είναι ο αρμόδιος εισηγητής. Και ο Φάμελος και ο κ. Μηταφίδης και ο κ. Τρενταφυλλίδης από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος έχουν κάνει παρεμβάσεις και έχουν ζητήσει να το δούνε ξανά το θέμα της λειτουργίας των δημοτικών τηλεοπτικών σταθμών, που ουσιαστικά τώρα αφορά την TV 100, έτσι, τη Δημοτική Τηλεόραση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε όλη τη χώρα? Υπάρχουν στην Οριστιάδα, νομίζω, στη Σύρο, αλλά. Ραδιόφωνα τώρα. Υπάρχουν. Ναι, και ραδιόφωνα περισσότερο. Και ουσιαστικά υπάρχει. Μιλάμε για την TV 100. Ελπίζω μέχρι το Σάββατο το πρωί να βγει αυτή η τροπολογία. Αλλιώς μιλάμε για μια κυβέρνηση που θα ρίξει μαύρο αυτό που κατήγγειλε, δηλαδή θα το έχει κάνει ίδια σε ένα δημοσίου χαρακτήρα και συμφέροντος τηλεοπτικό σταθμό. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Απόστολε, για να έρθω σε σένα, θέλω να δούμε λιγάκι τα της Τρόικας. Αυτό το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα είχαμε ακόμα μια πολύ ωραία συνάντηση κυβερνητικών και εκπροσώπων των δανειστών, και φαίνεται ότι έχουμε διάφορα αγκάθια και στον ΑΔΜΙΕ και στην αποκρατικοποίηση των τραπεζών, αλλά και στα περίφημα κόκκινα δάνεια. Τι μαθαίνεις, τι βγαίνει από το δικό? Υπάρχουν δύο αγκάθια. Το ένα αγκάθι αφορά ακριβώς την ενέργεια, την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν κατάφεραν να τα βρουν μέχρι το πρωί που τέλειωσαν οι πρώτες, μέχρι το μεσημέρι που τέλειωσαν οι πρώτες κουβέντες. Ο Σκουρλέτης έφυγε, ο αρμόδιος υπουργός έφυγε χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο να το ξαναδούν το θέμα. Το μείζον πάντως είναι αυτό που αφορά την ελληνική κοινωνία, είναι το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των κόκκινων δανείων. Εδώ μέχρι το μεσημέρι οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν ότι υπάρχει αδιέξοδο. Η κυβέρνηση έχει θέσει κάποια όρια προκειμένου να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτά τα όρια είναι και εισοδηματικά, λέει ότι πρέπει να υπάρχει οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ, όχι παραπάνω, και κάποια όρια που αφορούν την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Τώρα, η Τρόικα κατεβάζει δραματικά την αξία αυτή και αυτό των ακινήτων και βέβαια και τα εισοδηματικά κριτήρια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την εξαετή μας εμπειρία, όντας χώρα σε κατάσταση μνημονιακή, ότι στο τέλος θα περάσει τη Τρόικα. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορώ να κάνω. Ή μπορεί να βελτιωθεί κάπως η πρόταση. Για να είμαστε και ευχαριστημένοι. Ναι, και να είμαστε και ευχαριστημένοι. Κάτι δηλαδή, μια στρατηγική απόσταση που ακολουθήθηκε και στο ΦΠΑ κτλ. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια, που δεν αφορά μόνο τώρα την κουβέντα της Τρόικας με την κυβέρνηση. Είναι και η περίφημη εγκύκλιος, η απόφαση αυτή του κυρίου Στουρνάρα, όπου από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά σε όλους τους οφειλέτες και όχι στα κόκκινα δάνεια. Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα κόκκινα δάνεια θεωρούνται αυτά που είναι από σε τρίμηνη καθυστέρηση καταβολής δώσεων. Μάλιστα, μερικές τράπεζες, αν μην αναφέρουμε και ονόματα, είναι πιο ευέλικτες και μέχρι και εξάμηνο δεν δημιουργούν θέμα. Ή τα ρυθμίζουν.
Ναι, ή τα ρυθμίζουν. Και οι ρυθμίσεις που δίνονται την τελευταία τετραετία, πενταετία είναι εξαιρετικότατες. Πολύ καλές ρυθμίσεις. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι δεν είναι και προς το συμφέρον των τραπεζών να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κόκκινα δάνεια. Δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε, μα τι θα τα κάνουν οι τράπεζες τόσα σπίτια όταν αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Η απάντηση, Χρήστο, είναι πάρα πολύ απλή. Οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για τα σπίτια. Οι τράπεζες ενδιαφέρονται για τίτλους. Θέλουν είτε υγιή δάνεια εξυπηρετούμενα ή τίτλους σπιτιών, όπου βέβαια δεν τους καίγεται καρφί αν θα τα ξαναπουλήσουν, αλλά τα υγιή δάνεια και οι τίτλοι σπιτιών που θα σου πάρουν μετά τον πληστηριασμό είναι τα περίφημα collaterals για να μπορούν οι τράπεζες να παίρνουν λεφτά όταν σταματήσει η διαδικασία του ΕΛΑ και ξαναβγούν οι ελληνικές τράπεζες στη διατραπεζική αγορά. Πρέπει να έχουν κάποιες εγγυήσεις. Αυτές οι εγγυήσεις είναι είτε τα εξυπηρετούμενα δάνεια, όχι τα κόκκινα, είτε οι τίτλοι σπιτιών. Σου λέει λοιπόν, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το δάνειό σου. Δώστο μου, τιτλοποιούνται, μπαίνουν σε διάφορα δομημένα ομόλογα και όλα αυτά. Μία προσοχή τώρα, τι θα γίνει, θέλει πάρα πολύ προσοχή, τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς. Καταρχήν ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε όποιο δάνειο από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά είναι σε καθυστέρηση 30 ημερών, θα λάβει ειδοποίηση ο οφειλέτης να προσέλθει σε 15 μέρες στην τράπεζα για να το ρυθμίσει. Προσοχή. Ειδοποίηση εννοείς... Γραπτή. Έγγραφη, έτσι. Έγγραφη, ναι. Όχι αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται από τις πρακτικές εταιρείες. Για την ώρα λένε έγγραφη, έτσι. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Θα πρέπει όσοι πάρουν αυτή την ειδοποίηση σε 15 μέρες να προσέλθουν στην τράπεζα, άσχετα άμα συμφωνήσουν. Αν δεν προσέλθουν, θεωρούνται μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες και την άλλη μέρα Χρήστο χτυπάει το σφυράκι. Και όταν αρχίσει και χτυπήσει το σφυράκι του πληστηριασμού, προσοχή τώρα. Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Έστω ότι έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Και το εξυπηρετείς την τελευταία δεκαετία. Την τελευταία δεκαετία σε ένα δάνειο 150.000 ευρώ, που έχω κάνει τα παραδείγματα, έχεις πληρώσει περίπου τόκους 100.000 ευρώ. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το δάνειό σου. Το σπίτι αυτή τη στιγμή θα βγει στην εμπορική του αξία, η οποία θα είναι περίπου 60.000 ευρώ. Με τον ηλεκτρονικό. Κι αν είναι. Λέω ένα καλό σενάριο. Με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό, Χρήστο, αν εκείνη την ώρα δεν υπάρξει κάποιος που να χτυπήσει το σπίτι, θα πέσει στη μισή τιμή και θα το πάρει κάποιο κοράκι με 30.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για τον δανειολήπτη? Ότι τα 100.000 που έχει δώσει για εξυπηρέτηση τόκων πάει τα ξεχνάει. Σημαίνει ότι από τα 150.000 που είχε πάρει δάνειο, χρωστάει τα 100, τα 120 περίπου, τους βίνουν τα 30 που θα βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, χάνει το σπίτι του και συνεχίζει να χρωστάει στην τράπεζα άλλα 60, 70, 80.000 ευρώ. Αυτή είναι η τραγωδία. Δεν είναι μόνο ότι και χάνει το σπίτι. Και το ερώτημα όμως εδώ, Απόστολε, είναι αν είναι να το πάρει το κοράκι με 30.000 ευρώ, γιατί να μην φτάσει η τράπεζα σε ένα σημείο ωριμότητας, ούτως ώστε να το ξαναπουλήσει με 30.000 ευρώ στον άνθρωπο ο οποίος το πήρε εξ αρχής? Εδώ πάμε στην ανακεφαλαιοποίηση λοιπόν. Η τράπεζα για να κάνει τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να έχει ένα χαρτοφυλάκιο υγιέστατο και να έχει ένα background όπως ρυθμίζουν οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες με τα ελάχιστα ποσά των καταθέσεων που έχουν μέσα, με τα τρελά δάνεια που έχουν, από τα οποία. Και τι, επειδή δεν έχουν λεφτά οι τράπεζες, δηλαδή στα χαρτοφυλάκια τους, να την πληρώσει ο κόσμος. Χρήστο μου, θα χάσει τα σπιτάκια έχει του. Έχει γίνει για να μην πολυλογώ. Άντε και τα χάσει τα σπιτάκια του, δηλαδή ο κόσμος. Έχει γίνει με τις τράπεζες ένα τεράστιο λάθος. Όταν οι ισπανικές τράπεζες είχαν πρόβλημα, δανείστηκαν απευθείες οι τράπεζες, ανακεφαλοποιήθηκαν και εν ευθέτω χρόνο δώσαν τα λεφτά τους πίσω. Εδώ δεν δανείστηκαν οι τράπεζες. Δανείστηκε ο ελληνικός λαός για να γίνει στη συνέχεια η ανακεφαλοποίηση και να προσφερθούν οι μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτό το σενάριο δεν πέτυχε ποτέ. Ούτε και τώρα θα πετύχει. Και πάλι τα ίδια πράγματα θα λέμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι περίπλοκο το θέμα, δεν είναι τόσο Άραστε. Απλό. Αυτό είναι λοιπόν το σημείο προστριβής αυτή τη στιγμή με την Τρόικα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Κάπου θα καταλήξουμε. Τα δημοσιονομικά, από ό,τι είπε το πρωί ο Τσακαλώτος, τα έχουν βρει. Δεν υπάρχουν και τεράστιες αποκλίσεις. Με το φοροτσουνάμι που έχει επιβληθεί, δόξα τω Θεώ, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο χρήματα θα μαζευτούν. Ανακοινώθηκαν το πρωί κάποια στοιχεία για τους φόρους που έχουν επιβληθεί. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, όχι φόρων που έχουν εισπραχθεί, που έχουν επιβληθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Υπάρχει μια διαρκή αύξηση των φόρων που θα βγει αυτή η ιστορία. Ο Θεός και η ψυχή του. Ο Θεός και η ψυχή του, μάλιστα. Μας άνοιξε την καρδιά ο Απόστολος. Ναι, δηλαδή μας έκανε. Ανοίγω την πρώτα περιβώς. Τη δουλειά μου. Πες τα λίγο. Φαντάζεσαι τι να τα διαβάζεις και να πρέπει να τα γράφεις όλη την ημέρα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι δύσκολο. Βαγγέλη, πώς τα ακούς όλα αυτά? Μεγάλο προβληματισμό τα ακούω. Εν πωλήσεις ήταν αναμενόμενα, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν τα ήξερε και δεν τα γνωρίζει σε βάθος όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Έσκασαν βεβαίως, Απόστολε, μετά τις εκλογές, έτσι.
Λοιπόν, ειδικά, η τελευταία, ειδικά η τελευταία οδηγία της Τράπεζας Ελλάδος που αφορά όλο αυτό που μας περιέγραψε σε το τι πρέπει να κάνουν καταναλωτές, μειώνοντας το σε ένα μήνα όλο αυτό. Αυτό δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζει κανένας μας αν ο κ. Στουρνάρας λειτουργήσε αυτοβούλος ή έγινε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Πάντως για να το κλείσω και να μην πω λόγο, το θέμα αν δεν είναι. Αν ήταν σε συνεννόηση, ναι, νομίζει δεν θα είχαν βγει να το κάνουν. Ναι, το θέμα πάντως δεν είναι ούτε να ρυθμίζει δάνεια, ούτε να κουρεύονται δάνεια, γιατί και οι τράπεζες κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Πάλι το θέμα το βλέπουμε από λάθος πλευρά. Το θέμα δεν είναι αν μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις ή αν δεν θα πρέπει να βγει το σπίτι σου στον πληστηριασμό. Όταν δόθηκαν αυτά τα δάνεια, δόθηκαν σε υγιή νοικοκυριά. Αυτά τα νοικοκυριά σήμερα έχουν πάψει να είναι υγιή. Και όχι με ευθύνη τους. Όχι, η τράπεζα έπαιρνε το ρίσκο. Όταν η τράπεζα δίνει ένα δάνειο. Και όχι 100, με ευθύνη των νοικοκυριών εννοώ. Όχι, είναι συνυπεύθυνες και οι τράπεζες και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό έχουν ευθύνη όταν δίναν δάνεια σε ιδιωτικούς υπαλλήλους, για παράδειγμα. Μπορούσε να διασφαλίσει κανείς ότι ο ιδιωτικός υπάλληλος θα συνεχίσει να έχει την δουλειά του. Οι τράπεζες όμως δεν παίρνουν κανένα ρίσκο, όπως δεν παίρνουν ποτέ ρίσκο οι κεφαλαιούχοι. Αυτό είναι γεγονός. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί με την Τρόικα. Στα επόμενα 24 ώρα. Για τα κόκκινα δάνεια και θα έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, μέσα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στα νεοδημοκρατικά όμως, Βαγγέλη, γιατί θέλω να σε ρωτήσω τελικά εάν υπάρχει ένταση η οποία μάλιστα πετάει μέχρι τη Μαδρίτη. Μα είναι, όχι μόνο πετάει, η ένταση αποτυπώθηκε κατά την άποψή μου και στον τρόπο που πέταξαν η αποστολή και οι υποψήφοι αρχηγοί. Με διαφορετικές αποστολές. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν πήγε διότι αρρώστησε τελικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έφυγε καταγγέλλοντας το ότι είχαν τον Σαμαρά εκτός αποστολής σε ένα σημείο μακριά από την ελληνική αποστολή, την αποστολή της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας έκανε ξεχωριστό δικό του πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία συνάντηση μεταξύ των υποψηφίων. Μαλώνανε για το αν ο Μηταράκης έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ή δεν έχει, για το αν θα μιλήσει και γιατί, ποιος προσκάλεσε ο Σαμαρά να μιλήσει, για την αντιπροεδρία της και την υποψηφιότητα της κυρίας Μπακογιάννη και άλλα τέτοια τραγελαφικά. Μας έχουν πάρει χαμπάρι βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και υπάρχει ένα πολύ κακό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία που θυμίζει το κλίμα της τάσης που είχε το Λαϊκό Κόμμα στην αντιμνημονιακή περίοδο του Σαμαρά. Έτσι, και για επί της ουσίας, αλλά και για όλα αυτά που βλέπουν να γίνονται. Είναι ενοχλημένοι γιατί δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το πολυνομοσχέδιο. Το Συντηρητικό Κόμμα της Ευρώπης θεωρεί δεδομένο ότι τέτοια μέτρα εν πωλής πρέπει να στηρίζονται από τα κόμματα που ανήκουν στις τάξεις του. Αυτό κατά την άποψή σου ήταν λάθος ή σωστό? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία η οποία. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησε τη χώρα μέσα στη μνημονιακή λογική. Έρχεται και ψηφίζει τη συμφωνία στη Βουλή. Η οποία συμφωνία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και ορίζει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα. Και μόλις τα βήματα αυτά έρχονται ένα-ένα στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εγώ δεν τα ψηφίζω. Τώρα κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Αφού ρωτάς την άποψή μου, θα σου πω ότι όλα όσα ήταν γνωστά και είχαν ουσιαστικά φωτογραφηθεί από το τρίτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία πρέπει, οφείλει να τα στηρίξει αφού τα ψήφισε ουσιαστικά το πλαίσιο τους. Όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως θα βρω ισοδύναμα με το περιβόητο παράλληλο πρόγραμμα, δεν πρέπει να τα ψηφίσει. Πού το θυμήθηκες τώρα? Το παράλληλο πρόγραμμα. Είδες τι θυμάμαι. Δεν πέρασε πολύ καιρό, ένας μήνας πέρασε από τις εκλογές που ακούγαμε περί παράλληλου προγράμματος. Και τώρα ακούμε για πενταροδεκάρες το ΦΠΑ στο 13% στην εκπαίδευση. Απόστολε, ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως να είχε και λίγο δίκιο όταν είπε μέσα στη Βουλή ότι είναι δυνατόν να μην ψηφίζετε σήμερα αυτά τα οποία εγκρίνατε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Και ας μην γελιόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι ξέραμε τι έρχεται. Δηλαδή θέλοντας να πει, εμέσως πλην σαφώς, ότι και ο κόσμος και οι ψηφοφόροι ήξεραν το τι έρχεται. Όχι, δεν το ξέραμε. Και μάλιστα δεν το, ξέραμε. Το ενέκριναν δια της ψήφους τους. Όχι, είναι ματαιοπονία να πιστεύουμε ότι ο κόσμος, τώρα εμείς μπορεί να είμαστε της δουλειάς, να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε, αλλά πάλι είναι τόσες πολλές επιτυχές που δεν μπορούμε να τις πάρουμε όλες χαμπάρι. Ο κόσμος δεν έχει καμία υποχρέωση να ξέρει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια και αν θα κουρευτούν συντάξεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι η μοίρα αυτού του τόπου, για άλλη μια φορά, γράφτηκε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου, ήταν 16, ήταν 26, δεν θυμάμαι,
που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι φέρνω συμφωνία. Εκείνη τη στιγμή τα πράγματα είχαν κρυθεί. Το νερό μπήκε στα βλάκια και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα διαφορετικό. Εκείνη η νύχτα ήταν μία ακόμα κρίσιμη νύχτα για την Ελλάδα. Όπως εγώ επιμένω ότι ήταν και πάρα πολύ κρίσιμο ένα άλλο απόγευμα του Νοεμβρίου του 2014, όταν ο κύριος Χαρδούβλης είχε πάει στο Παρίσι για να κλείσει τότε την αξιολόγηση και να τελειώσει το παραμύθι και βγήκε έξω να κάνει τις δηλώσεις με κατεβασμένα μούτρα. Ναι. Και επιμένω ότι αυτοί που ρίξαν τον Σαμαρά τότε, επιμένω σε αυτό, όσο και αν ακούγεται λίγο περίεργο, τον Σαμαρά δεν τον έριξε ο Τσίπρας, τον έριξαν οι ίδιοι οι Τροϊκανοί εκείνο το απόγευμα του Νοεμβρίου του 2014. Για την ιστορία και για τα ψάχνοντας και τότε σήμερα δημοσιεύματα της περίοδου εκείνης, ξέρεις τι ζητούσαν Χρήστο τότε οι Τροϊκανοί και δεν επρόκειτο να κλείσει καμία αξιολόγηση ούτε τότε. Και ίσως δεν συνέφερε και τον κύριο Σαμαρά ούτε τότε να φέρει αυτά τα μέτρα. Δεν ήταν μόνο το περίφημο email Χαρδούβελη που αφορούσε τα δημοσιονομικά. Οι Τροϊκανοί ζητούσαν τότε από τον κύριο Χαρδούβελη τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό εδώ και τώρα, σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια εργάσιμα και σύνταξη στα 67 χωρίς χρόνια εργάσιμα. Αυτά ακριβώς που καλείται τώρα, που έχει ψηφίσει τώρα ο κύριος Τσίπρας και περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και όλα αυτά. Τα απαιτούσαν τότε οι Τροϊκανοί αυτά για να κλείσει η αξιολόγηση. Το παιχνίδι, θέλω να πω για να μην μακρηγορώ, η τράπουλα ήταν σημαδεμένη και το παιχνίδι ήταν στημένο εκ μέρους των πιστωτών από πάρα πολύ καιρό πριν. Και γι' αυτό επιμένω ότι κρίθηκαν τα πάντα τώρα τον Ιούλιο του 2015, όταν ο Τσίπρας είπε ότι εγώ φέρνω συμφωνία. Από εκεί και πέρα θα τα βλέπαμε τώρα, όλα αυτά που εκεί, βλέπαμε. Αφού μας πας εκεί, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα συγκλονιστικό, κατά την άποψή μου, ντοκιμαντέρ του γερμανικού καναλιού Arte, το οποίο προχτές και χτες προβλήθηκε σε Γερμανία και Γαλλία ταυτόχρονα και αναφέρεται σε αυτή την περίφημη περίοδο της διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Γιουγκέρ και ο κύριος Μοσχοβησή, όπως επίσης και ο κύριος Σόιμπλε προχτές, αναφέρονται με απίστευτη καθαρότητα αλλά και διάθεση αποκαλύψεων στον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση. Να δούμε λιγάκι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, γιατί θέλω το σχόλιο σας. Je me demande parfois, mais pas vraiment, si le gouvernement grec n'était pas un gouvernement cynique. C'est tout de même une extraordinaire performance d'amener les Grecs sur arrière-fond de propagande anti-européenne à rejeter un texte et puis proposer un mois après un texte autrement plus lourd à porter que celui qui a été refusé par le peuple grec. C'est une réelle performance. Est-ce une performance? Το παρασκήνιο της επτάμινης διαπραγμάτευσης των ευρωπαϊκών θεσμών με την πρώτη κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τον κύριο Γιουγκέρ, ο οποίος κύριος Γιουγκέρ λέει ουσιαστικά κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα είχαμε ψυχανεμιστεί εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Τι λες, Βαγγέλη? Μα δεν λέει. Λέει αυτό που είδαμε να γίνεται, ένα γεγονός περιγράφει. Δεν νομίζω να αποκαλύπτει κάποιο παρασκήνιο. Κάναμε ένα δημοψήφισμα για να πούμε όχι στο πακέτο, στην πρόταση Γιούγκερ, και μετά από λίγο καιρό φέραμε ένα πιο επώδυνο. Ενώ το δημοψήφισμα είχε πει όχι. Και καλώς έτσι. Δεν ήταν κατά να αποψημολύσει η ρήξη. Αλλά οι άνθρωποι, γιατί μετά στο ίδιο ντοκιμαντέρ μιλάει και ο Μοσχοβησή, που παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό να καθοδηγείται ουσιαστικά σε σκληρή γραμμή από τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας. Οι άνθρωποι αυτά που είδανε στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης δεν τα έχουν ξαναδεί πουθενά. Η έκφραση του κυρίου Γιουγκέρ ότι η Ελλάδα δεν είχε στρατηγική και ουσιαστικά πήγαινε μέρα προς μέρα. Μα τα έχει ξαναπεί ο κύριος Γιούγκερ αυτά, τότε, ειδικά εκείνη την περίοδο, όπως είχε παρακολουθήσει τις δηλώσεις του ή και τις δηλώσεις των εκπροσώπων του, το είχαν αποτυπώσει. Όταν παρουσίασε το πακέτο και είδε να απορρίπτεται και μετά να ζητείτε και να προτείνετε από την ελληνική πλευρά ένα πακέτο με πιο επώδυνα μέτρα. Να δούμε λίγα για το και τον κύριο Μοσχοβησή. Ιουνίου. On a passé presque 24 heures au fermé. Et là, on a sans doute raté une occasion. Je pense que Alexis Tsipras lui-même était disponible pour négocier. Mais il y avait à chaque fois ce papa qui disait: non, là, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas céder là-dessus. Vous ne pouvez pas partir de cette base. Interruption de cette séance. Il revenait: je ne peux pas partir de cette base. Αυτό για τον κύριο Παπά δεν ξέρω αν το είχαμε ξανακούσει. Όχι, αυτό είναι κάτι καινούριο.
Είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Ότι ήταν ο παπάς να κατευθύνει τόσο πολύ την στρατηγική της κυβέρνησης. Ξέραμε πως ο κύριος Παπάς και ο κύριος Δραγασάκης είναι ο ένας εξ αριστερών και άλλος εκ δεξιών του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εδώ τον εμφανίζεται με πιο διαλλακτικό πρόσωπο ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο που βάζει ο Μοσκοβίση στην πολιτική συζήτηση. Και ο κύριος Παπάς δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που ουσιαστικά ήθελαν τη ρήξη, επεδίωκαν τη ρήξη, γιατί όταν πολιτεύεσαι με ένα τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο μέσα στη μία διαπραγμάτευση, κάτι πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Ο κύριος Παπάς πάντως ήταν υπέρ της κλής γραμμής και θυμίζω το βράδυ πριν ανακοινωθεί το δημοψήφισμα στο κυβερνητικό που έγινε Υπουργικό Συμβούλιο, στις κλειστές αίθουσες του Μεγάλου Μαξίμου εισηγούνταν να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε δημοψήφισμα. Που ένα δημοψήφισμα που η πρόταση ουσιαστικά της κυβέρνησης ήταν το όχι. Άρα ήταν η σκληρή γραμμή απέναντι στους εταίρους και δανειστές. Μάλιστα. Καλά, δεν νομίζω ότι παρεμβαίνω τώρα ότι ήταν αυτή η ουσία του δημοψηφίσματος, έτσι. Το δημοσίευμα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν το έστησε ο Αλέξης ο Τσίπρας για να πούμε ότι απορρίπτουμε το πρώτο πακέτο του Γιούνκερ. Ήθελε μια ψήφο εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό του. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος από το 62% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα, ναι ή όχι, τι ψήφισε. Όχι. Άλλο τη ψήφισε, άλλο τη βγήκε στο τέλος. Ναι, ήταν μια ψήφος. Καλά, κοίταξε, υπάρχουν πολλά τραγελαφικά. Δηλαδή, έχω μιλήσει με παππού εκείνη την περίοδο, το λέω και δεν είναι ανέκδοτο, είναι αλήθεια, που μου έλεγε εγώ αγόρι μου, με έλεγε και αγόρι μου στα 50 τόσα μου, εγώ λέει θα ψηφίσω όχι. Και του λέω τι όχι θα ψηφίσεις, και μου λέει θα ψηφίσω όχι στην έξοδο από το ευρώ. Λοιπόν, αυτό έχει στο μυαλό του ο παππούς με το όχι που πήγε να ψηφίσει. Κοίταξε, αν κοιτάξουμε λιγάκι τους κανόνες πολιτικής επικοινωνίας, του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή. Η τέλεια συνταγή είναι να φτιάχνεις ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε ο καθένας από αυτούς που θέλεις να σε ακολουθήσουν να σε ακολουθούν για τους δικούς του λόγους. Όχι για τους δικούς σου λόγους, αλλά ο καθένας να έρχεται και να στηρίζει τη δικιά σου επιλογή, αλλά ο καθένας επειδή το θέλει για έναν δικό του λόγο. Αυτή είναι η χρυσή επιτυχία, η χρυσή συνταγή επιτυχίας για το πολιτικό μάρκετινγκ. Αυτή είναι μια ιστορία και νομίζω ότι αυτή η ιστορία παίχτηκε. Ναι, με μεγάλη επιτυχία για το στρατόπεδο του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από το ντοκιμαντέρ του Άρτε είναι ότι πράγματι και ένα κομμάτι του κ. Μοσκοβισσή, το οποίο δεν το είδαμε, λέει ότι ο κ. Βαρουφάκης ήρθε εκεί για να κερδίσει χρόνο. Απόστολε. Ήρθε δηλαδή για να μας φάει τους μήνες, λέει ο κ. Μοσκοβισσή, μέχρι να φτάσουμε τον Ιούνιο. Στη λήξη του προγράμματος, ούτως ώστε στο παραπέντε, κολλημένοι στον τοίχο, να μας απειλήσουν με τον Brexit. Και νομίζανε ότι εμείς με τον Brexit θα υποχωρήσουμε. Δηλαδή, η βασική γραμμή πάνω στην οποία κινήθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα προκειμένου να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία, ήταν εντελώς έολη, όπως προκύπτει μετά από τόσους μήνες. Θεωρώ δεδομένο ότι όλο το κόμμα, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, η κυβέρνηση τέλος πάντων, γιατί κόμμα και η κυβέρνηση πηγαίναν και συνεχίζουν να πάνε χέρι-χέρι σε αυτό το περίεργο πολιτικό κράμα που έχουμε τώρα, πήγε αποφασισμένος ο Τσίπρας για να τα σπάσει. Δεν ξέρω τι του ήρθε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου και άλλαξε γνώμη, αλλά εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι υπήρχε κοινή στρατηγική και με τον Βαρουφάκη και με τον Παπά και με όλους για να πάνε χωρίς να υπάρξει παραμικρή διάθεση να υποχωρήσει σε τίποτα. Προφανώς όταν το έδειξε και ο Γιούνκερ εκείνο το κατεβατό του, τι σήμαινε το Brexit την επόμενη μέρα, ίσως όταν πήρε και τα μηνύματα από τον ελληνικό λαό ότι κανένας δεν επιθυμούσε ρήξη, ξαφνικά έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Τώρα, το τι σημαίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή για τον ελληνικό λαό, εγώ συνεχίζω να είμαι λίγο αιρετικός, το βλέπουμε στις ημέρες αυτές και θα το δούμε. Έτσι θα το δούμε όταν περάσει και το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και θα το δούμε όταν χτύπα ξύλο, έρθουμε αντιμέτωποι και με ένα πιθανό κούρεμα των καταθέσεων. Τώρα βάζει άλλα θέματα ο Απόστολος, το κούρεμα καταθέσεων. Ένα προς ένα. Μας βομβαρδίζει. Από 1η Ιανουαρίου είπαμε ότι οι καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ συμμετέχουν αναλογικά αν δεν κλείσει η κεφαλαιοποίηση. Υπό περιπτώσεις, Χρήστο, και κάτω των 100.000 ευρώ. Ναι, υπό ναι και κάτω από προϋποθέσεις. Όλοι οι καταθέτες. Δεν είναι το κυρίαρχο σενάριο, βέβαια, αυτό. Όχι. Ναι.
Υπάρχουν προϋποθέσεις. Στη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου δεν συνέτρεξαν αυτοί οι λόγοι. Εσύ δεν βλέπεις να κλείνει το θέμα της ανακεφαλοποίησης τον επόμενο μήνα, που είναι και η προθεσμία, μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα κλείσουν το θέμα των κόκκινων δανείων. Τα λεφτά για την ανακεφαλοποίηση υπάρχουν. Υπάρχουν 15 ζεστά δισεκατομμύρια που μας περιμένουν. Φτάνουν αυτά. Αλλά αν κλείσει το θέμα των κόκκινων δανείων, αν δεν κλείσει το θέμα των κόκκινων δανείων που φτάνουν το 45% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν προσφερθούν δηλαδή ιδιώτες επενδυτές να αγοράσουν σε καλές τιμές εκ νέου τις συμμετοχές αυτές που θα δοθούν τώρα αυτά τα χρήματα, άμα συμβεί το σενάριο δηλαδή που συνέβη παλιότερα και με τη Eurobank, δανείζομαι ένα και την πουλάω 20 λεπτά μετά τη μετοχή, δανείζομαι ένα ευρώ και την πουλάω 20 λεπτά τη μετοχή, φυσικά δεν θα τελειώσει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης. Απόστολε, εγώ σήμερα πάντως άκουγα το ρεπορτάζ από την Αθήνα. Τώρα διακόψαμε το Βαγγέλη στη ροή, αλλά θέλω να, πω ότι, το θέμα. Θέλω να πω ότι αυτό το ρεπορτάζ το οποίο άκουγα από την Αθήνα έλεγε ότι θα χρειαστούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει ανακεφαλοποίηση. Και εγώ ρωτάω από πού θα βρεθούν 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα φέρει τα λεφτά του στην ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών, όταν η προηγούμενη ανακεφαλοποίηση που έγινε με τους ανάλογους όρους ξεκίνησε με τις τράπεζες. Τελικά να διακινούν ένα κεφάλαιο της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων, φτάσαμε στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν περιουσία του ελληνικού λαού, έτσι. Να, ήταν μετοχές του τούχου σου. 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ και με το capital control αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαϊλώθηκαν. Όλα είναι θέμα τιμής, Χρήστο. Ανάλογα σε τι τιμή θα αγοράσει ο άλλος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τους τελευταίους μήνες, ότι ο επενδυτής χρειάζεται σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαφωνώ. Ο επενδυτής χρειάζεται μεγάλα φορολογικά κίνητρα και πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε η Ιρλανδία ότι προσφέρει φορολογικό συντελεστή 6,5% σε μεγάλες εταιρείες που θα πάνε στη χώρα τους να επενδύσουν και να κατοχυρώσουν πατέντες. Δηλαδή Apple, Microsoft, τέτοιου είδους εταιρείες μιλάμε, και τους προσφέρει φορολογικό συντελεστή 6,5%. Ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι 26% συν 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, πάμε στο 52%, βάλε και τη διανομή μερίσματος, τρέχα γύρευε. Στα 100 ευρώ τα 80 στα παίρνει το κράτος πίσω. Οι Ιρλανδοί προσφέρουν 6,5% φορολογικό συντελεστή. Άντε εσύ τώρα να μιλήσεις για προσέλευση ξένων επενδυτών και για επενδύσεις στην Ελλάδα. Όταν ξημερώσει από τη Δύση θα το δούμε αυτό. Με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, με τα καλά σου λόγια, με την αισιόδοξη πνοή που μας δίνεις, δεν έρχεται επενδυτής ούτε καν και αν ξημερώσει και αν βγει ο ήλιος από την Δύση. Είναι θέμα χρήματος, δεν είναι θέμα ούτε σταθερού φορολογικού πλαισίου ούτε τίποτα. Σιγά μην έχει σταθερού πολιτικού πλαισίου, σιγά μην έχει σταθερό πολιτικό πλαίσιο η Βουλγαρία τώρα, έτσι. Αν είναι δυνατόν, προσφέρει φορολογικό συντελεστή 10%. Βαγγέλη, τόσο έλεγες. Απλά είναι τα πράγματα. Έλεγα πως έκανε την εισαγωγή για τις δηλώσεις, την τοποθέτηση του ντοκιμαντέρ του Μοσκοβισή, ότι δεν είχε σχέδιο η Ελλάδα και προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο για να πιέσει και να εκβιάσει έτσι. Αυτό δεν το είχε πει ο κύριος Δραγασάκης. Ο κύριος Δραγασάκης το είχε πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, ότι είχαμε υποεκτιμήσει με τη στρατηγική μας τις αντιδράσεις των εταίρων και πιστεύαμε ότι θα τους πιέσουμε και θα δεχθούν πιο εύκολα τα δικά μας επιχειρήματα και τις δικές μας θέσεις, αλλά τελικά κάναμε λάθος. Ναι, τι μας εκπλήσει, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι αλήθεια. Έτσι, ναι, μα το έχει γραφτεί στον τύπο, δεν το ανακάλυψα. Εγώ το έχουμε δει με τα μάτια. Έχει πει στο Μέγα, ναι. Στο Μέγα, μπράβο, ναι. Και πραγματικά. Δεν τους βγήκε η μπλόφα, αυτό ήταν. Όλη η ιστορία ήταν αυτή. Δεν τους βγήκε. Ναι, εγώ θυμάμαι πάντως, και εσείς σίγουρα θα θυμάστε, σε ανάλογες συζητήσεις που ρωτούσαμε τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν λίγο μονότονη η ερώτησή μας, νομίζω. Και τι θα γίνει αν. Ναι. Το θυμάστε, και νομίζω. Ότι οι εταίροι θα την έχετε υποβάλει κι εσείς πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Δεκάδες προεκλογικές συζητήσεις στο κανάλι. Δεκάδες. Ήταν ερώτηση σως. Δεν θα γίνει. Ποιο είναι το plan B, δεν υπάρχει plan B, υπάρχει plan A. Αυτή ήταν η γραμμή. Κι όμως υπήρχε τελικά, έτσι. Ναι. Υπήρχε. Εξηφαίνονταν. Ποιο ήταν το plan B, η Κολοτούμπα. Προχωράμε στην εφαρμογή. Δεν ξέρω, στην εφαρμογή, δεν θέλω των να χρησιμοποιήσω τις λέξεις Κολοτούμπα κτλ. Ακολούθησε μια άλλη στρατηγική. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε να την ακολουθήσει 7 μήνες μετά, όταν είχε ανέβει πάρα πολύ ο λογαριασμός. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι ακολούθησε αυτή την πολιτική, προσωπικά νομίζω αυτή ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση και έπρεπε νωρίτερα να την κάνει, γιατί θα ήταν και ο μικρότερος ο λογαριασμός που τελικά καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι. Αυτό ακριβώς με τα είναι... μέτρα, όλα αυτά που μας τα λέει αυτό ακριβώς, ο Απόστολος. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο. Το timing είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Ο κόσμος λέει: έχουμε μπει σε μια μνημονιακή πολιτική, έχουμε τα ζόρια μας, είχαμε και με τους προηγούμενους, έχουμε και με αυτούς.
κτλ. Κτλ. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο όμως να υπενθυμίζουμε από καιρούς καιρών ότι είναι διαφορετικά τα ζόρια που είχες με ένα Μέιλ Χαρδούβελη, όταν είχες ανάπτυξη στη χώρα, όταν είχες μία ελαφρά μείωση της ανεργίας και όταν είχες ένα καλό εσωτερικό, κατά κάποιο τρόπο επενδυτικό τοπίο, από το να είσαι στην κατάσταση στην οποία είσαι σήμερα. Εγώ λέω ότι το καλύτερο ήταν ότι είχε αρχίσει λίγο να βελτιώνει το κλίμα. Δεν ξέρω για τους δείκτες. Αν ήταν λίγο οι καλύτερη. Δείκτες καθορίζουν την οικονομία. Ναι, θέλω να πω το κλίμα. Το κλίμα. Ναι. Να σας πω εγώ ένα δείκτη που επιτέθηκε το 2014. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Μα κοροϊδευόμαστε τώρα. Το κλίμα ποιος το καθορίζει τώρα, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ που χαμογελάει. Το κλίμα σε μια οικονομία το καθορίζουν οι δείκτες. 1,2 δισεκατομμύρια ήταν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2014. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ανάπτυξη και να έρθει ανάκαμψη της οικονομίας σε καμία των περιπτώσεων όσο επιμέναμε σε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές. Εγώ σε αυτό είμαι κάθετος. Μπορεί να. Αλλά υπάρχει, Χρήστο μου και Απόστολε, και κανένας να τα αναδείξει αυτά? Υπάρχει αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Εσύ την καλύπτεις. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό νομίζω ότι παρακολουθώ καλά και μπορώ να το πω. Βλέπεις εσύ καμιά αντιπολίτευση να ασκείται? Κοίταξε, τώρα για να είμαστε και έτσι λίγο πιο σε επίπεδο ευθυκρισίας, δηλαδή λίγο πιο ανεβασμένοι, θα πρέπει να πούμε ότι όταν, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, όταν έρχεσαι από εκλογές και έχει κερδίσει ένα κόμμα, είναι καβάλα στα λόγω πολιτικά. Οπότε τώρα όποια αντιπολίτευση και να κάνεις, δεν πιάνει. Πάει έτσι. Πώς δεν πάει? Δεν αυτό πάει. Συνέβη. Άρα να μην σε κάθε περίπτωση. Επομένως, τον πρώτο χρόνο δεν πρέπει. Τον πρώτο χρόνο δεν ασκείς. Νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Άρα, 7 μήνες που έχασε σε τύχη και δύο βαριές και νοπές εκλογικές ήττες, 7 μήνες είχε ήδη αρχίσει το παρασκήνιο να λες τα εσωκομματικά σου, μετά τα έβγαλε λίγο περισσότερο. Το καλοκαίρι το περάσαμε μετά το δημοψήφισμα από τη μετάβαση του ΜΜΑ. Βαγγέλη, πες μου κάτι. Δηλαδή, τι μπορούσε να κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο αντιπολίτευση? Δηλαδή, να γίνει ένα γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι σε όλα. Να κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους, ούτε να. Ακούσε εσύ όμως μια αντιπολιτευτική φωνή, μια κριτική? Εγώ δεν την ακούω. Πες μου εσύ. Αν εσύ την ακούσει και είσαι ικανοποιημένος. Ναι, σε ποιο επίπεδο δηλαδή περιμένεις αντιπολιτευτική κίνηση? Μόνο μέσα στη Βουλή ή θα περίμενες να δεις και απ' έξω από τη Βουλή? Καλά, εγώ δεν είμαι υπέρ του πολιτικού ακτιβισμού. Δεν είσαι υπέρ. Άρα περίμενες να δεις αντιπολίτευση πιο δυναμική στα κανάλια, στο. Πού, στο κοινοβούλιο μόνο. Στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και λόγου, Χρήστο. Μάλιστα. Εδώ θα συμφωνήσω. Ναι. Απλώς συζητώντας και εγώ με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ένα τεράστιο δίλημα. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν περάσουν λιγάκι σε κάποια πεδία του λαϊκισμού και της πλήρους άρνησης, θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερα αντιπολίτευση. Α, καλά, αυτό από είναι προφανές. Όμως, ναι, είναι προφανές και συμβαίνει πάντοτε στην Ελλάδα, δεν συμβαίνει μόνο το. Από την άλλη όμως έχουν μια ελαφρά συστολή μέσα τους, γιατί δεν θέλουν να περάσουν κατά κάποιον τρόπο σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής και σου λέει εμείς να λέμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα πούμε και άμα μας καταλάβει ο κόσμος έχει καλώς. Το θέμα όμως είναι ότι για να σε καταλάβει ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σε ακούει και δεν ξέρω κατά πόσο έχει αρχίσει να ακούει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος και θέλει να την ακούσει με την Δημοκρατία, αν εννοείς αυτό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα χρόνο, λες, σίγουρα. Νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί μετά τις εκλογές. Σίγουρα, έτσι, μετά τις εσωκομματικές εκλογές, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος και μετά να διαμορφώσει και την πολιτική στρατηγική του κόμματος. Κάνεις εκτιμήσεις, Βαγγέλη? Τώρα, όχι, δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις. Δεν κάνεις, Φαίνεται τώρα ότι ο Μημαράκης έχει μια δυναμική. Ο Μημαράκης έχει μια. Ναι, αλλά ο Μημαράκης για τη Νέα Δημοκρατία είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, ο Μημαράκης για τη Νέα Δημοκρατία θα πείσει κάποιον ψηφοφόρο να την υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία από αυτούς που δεν πήγαν να την ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές? Γι' αυτό, κοίταξε, ο Μημαράκης έχει μια στρατηγική και λέει ότι εγώ πρώτο και βασικό μου μέλημα είναι να ενώσω το χώρο, να συσπηρώσω το χώρο. Και μετά, αφού συσπηρώσω το χώρο, και αυτό είναι μια στρατηγική, θα προσπαθήσω να κάνω κάποια ανοίγματα. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά δεν έχουμε ακούσει τους υποψηφίους να τα λένε. Να πούνε, παιδί μου, ποια είναι η στρατηγική τους. Πού θα πάει το κόμμα αύριο? Μπορείς να μου πεις, αν βρίσκεις ένα κοινό στοιχείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη στην πολιτική και ιδεολογική του τοποθέτηση. Άρα, αν κερδίσει ο ένας το κόμμα, θα πάει από εδώ. Αν κερδίσει, θα πάει από εκεί. Αν κερδίσει ο άλλος, θα ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική. Αν κερδίσει ο άλλος, θα ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική. Ας τα δούμε αυτά.
Με ποια στρατηγική θέλουν για το κόμμα και ποια στρατηγική θέλουν και ποια στρατηγική θέλουν και απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην κλειστή συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα, όταν ανέβηκαν και εκτός από τον κύριο Μημαράκη και όλοι οι υποψήφοι για την Προεδρία, ο ένας έλεγε να πούμε πιο πολλά ναι, ο άλλος έλεγε να πούμε πιο πολλά όχι, ο άλλος έλεγε να είμαστε 50-50 κτλ. Ο καθένας δηλαδή και βλέπει διαφορετικά την πορεία τη Νέα Δημοκρατία και βλέπει διαφορετικά και την αντιπολίτευση και τη στάση που πρέπει να ακολουθήσει απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτά πρέπει να τα πούνε για να ξέρει και ο ψηφοφόρο τι θα ψηφίσει. Γιατί αν δεν τα πούνε αυτά, θα πάνε πάλι να ψηφίσουν τα στρατόπεδα, οι ομάδες και οι μηχανισμοί. Να τα πούνε λοιπόν αυτά, για να μήπως και κάποιος από τους ψηφοφόρους, τους νυν, τους ενδυνάμει, τους παλαιούς, κινητοποιηθεί και ανοίξει τη διαδικασία και πάει και ψηφίσει. Θα έχει για μένα σημασία το πώς θα πάνε να ψηφίσουν. Θυμάμαι εκείνο. Ναι. Βέβαια, αυτό θα θυμάμαι εκείνο το τρελό 1 εκατομμύριο που είχε πάρει ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ναι. Κάπου τόσο είχε πάρει. Πώς. Και θυμάμαι τώρα ότι η Φόφη Γεννηματά βγήκε με 45-50 χιλιάδες άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν. Δηλαδή ο κόσμος έχει, έχει γυρίσει την πλάτη. Εγώ δεν γνωρίζω καθόλου τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι ακούω. Ναι, για μένα αυτό που θέλω να πω και το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουν καθόλου σημασία τα πρόσωπα. Σημασία έχουν οι πολιτικές που εκφράζουν τα πρόσωπα. Ο κόσμος ναι, πλέον. Μιλάς σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Εκτιμώ ότι περισσότερο κόσμο κοιτάει τα πρόσωπα και λιγότερε πολιτικέ. Πλέον. Εσύ μιλάς σε ένα πιο ιδεατό επίπεδο. Νομίζω, καθώς τα λέμε εμείς αυτά, βλέπουμε στα πλάνα μας. Συνεχίζουμε όμως να μιλάμε. Βλέπουμε στα πλάνα μας την άφιξη του Γάλλου Προέδρου του κ. Ολάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι στην οδό Ηρώδου του Αττικού. Έχει βγει και ο κ. Προκόπης Παυρόπουλος να τον υποδεχθεί. Κοντός είναι λοιπόν. Δεν είναι πιο κοντός από τον Σαρκοζή. Νομίζω ότι ο κοντός στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ο Σαρκοζή, δεν είναι κάποιος άλλος. Έχουν άλλα προσόντα οι Γάλλοι όμως. Λοιπόν, ναι, τι έλεγες, Απόστολε, τα βλέπουμε τα πλάνα εμείς, αλλά έλεγες ότι. Είναι θέμα πολιτικών. Είναι θέμα προσώπων ή πολιτικών. Όχι, είναι θέμα πολιτικών. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει εγκλωβιστεί στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που φώναζε πριν τον Ιούλιο συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Ήρθε η συμφωνία λοιπόν. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα με ποιο πολιτικό, με ποιο ηθικό έρισμα δεν ψηφίζουν τη συμφωνία για την οποία λισοκοπούσαν πριν τον Ιούλιο, φέρει συμφωνία Τσίπρα. Να την συμφωνία. Ψήφισαν το πλαίσιο τον προηγούμενο μήνα και δεν ψηφίζουν τώρα τους εφαρμοστικούς νόμους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ θέλω να διαφωνήσω. Βαγγέλη, ναι, ναι. Σε ακούω. Δευτερόλεπτα, γιατί ξέρω ότι θες να κλείσεις. Όχι, εμένα μου αρέσει ότι, γιατί η Βαγγέλης Πλάκας για πρώτη φορά έτσι βγάζει έναν πολύ μεγάλο δυναμισμό με την άποψή του και με το σχόλιο του. Γιατί ο άνθρωπος αναγκάζεται στις ειδικές του τις εκπομπές να είναι πιο δημοσιογραφικός, πιο συντονιστής. Ναι, τι να κάνω. Είναι αυτό. Απόλαυση για μένα να το βλέπω αυτό. Ναι, σε ακούω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαφωνώ με την τοποθέτηση του Απόστολου. Φυσικά σε επίπεδο έτσι πιο θεωρητικό θα έπρεπε να είναι οι πολιτικές. Ναι, ίσως είναι σε θεωρητικό νομίζω επίπεδο. Ότι τα τελευταία χρόνια παίζουν πολύ περισσότερο ρόλο τα πρόσωπα. Γι' αυτό και αν δεις και όλες και τις πολιτικές στρατηγικές, ποιος ασχολείται με την ουσία. Εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός με ένα δίλημα νέο ή παλιό. Που βλέπω ότι το ακολουθούν και υποψήφοι για τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Όχι υποψήφοι, ένας υποψήφιος. Ο Απόστολος. Ο Απόστολος. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Θα μας ξαναφωνάξεις. Μας. Οπωσδήποτε θα σας ξαναφωνάξω. Να έχεις και κεκάκια την άλλη φορά. Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης και την Εφημερίδα Μακεδονία. Απόστολος Τσίας από την Ηλεκτρονική Έκδοση της Μακεδονίας. Τους ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.